Η Mazda είναι μία από τις μικρότερες εταιρείες παραγωγής αυτοκινήτων στον κόσμο, που καταφέρνει να παραμένει ανταγωνιστική και κερδοφόρα χάρη στην ξεχωριστή προσέγγιση που έχουν τα αυτοκίνητά της. Το Mazda 2, όπως και τα περισσότερα αυτοκίνητα, υιοθετεί την ήπια υβριδική τεχνολογία, που στην ανανεωμένη του έκδοση υπόσχεται χαμηλότερη κατανάλωση και εκπομπές ρήπων. Υπάρχει και το πλήρως υβριδικό βέβαια, που πρόκειται για ένα Toyota Yaris με σήματα της Mazda. Ο κινητήρας παραμένει ο ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος των 1500 κυβικών εκατοστών με απόδοση τους 90 ύπους και τα 15 κιλά ροπής. Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από μία μίζα εναλλάκτη 24 V που βοηθά τον βενζινοκινητήρα κατά την επιτάχυνση. Το κυβότιο είναι μηχανικό 6 σχέσεων και τα 0% ολοκληρώνονται σε 9,8 δευτερόλεπτα. Το όλο σύστημα είναι περισσότερο προσανατολισμένο προς την οικονομία καυσίμου, με την τιμή των 6,5 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα να είναι αξιόλογη. Η κύληση του αυτοκινήτου είναι αρκετά ποιοτική. Η ρύθμιση της ανάρτησης είναι σφιχτή, χωρίς να γίνεται σκληρή, με τις κλίσεις να διατηρούνται σε λογικά πλαίσια. Η ηχομόνωση δεν είναι και η καλύτερη, αλλά δεν επηρεάζει έντονα την άνεση της καμπίνας. Στο κομμάτι της οδηγικής εμπειρίας, το Mazda 2 είναι από τα καλύτερα αυτοκίνητα στην κατηγορία. Το πλαίσιο του είναι πολύ στιβαρό και ο επιλογέας θυμίζει σπόρο αυτοκίνητο. Το κράτημα παρά τα στενά ελαστικά είναι υψηλό και τα φρένα αρκετά δυνατά. Ο κινητήρας είναι γεμάτος και το τράβηγμα του είναι αρκετά δυνατό παρά την ατμοσφαιρική διάταξη. Το εσωτερικό παραμένει ποιοτικό και διαφέρει χάρη στην οδηγοκεντρική σχεδίασή του. Η οθόνη υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση με το Apple CarPlay και το Android Auto, ενώ υπάρχουν και νέα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, με εντοπισμό τυφλού σημείου αλλά και σύστημα διατήρησης λωρίδας. Οι χώροι για τους μπροστά επιβάτες είναι καλοί, με τους πίσω να ζητάνε το κάτι παραπάνω. Το Port Bagage διαμορφώνεται στα 255 λίτρα και είναι πλέον οριακό για τα δεδομένα της κατηγορίας. Εντός πόλης το αυτοκίνητο δείχνει στο στοιχείο του, με το κυβότιο να έχει σωστή κλιμάκωση και τις διαστάσεις να βοηθούν αρκετά στον αστικό κύκλο. Στο ταξίδι παραμένει οικονομικό, αν και δυσκολεύεται λίγο παραπάνω στις προσπεράσεις, με το κατέβασμα να είναι σχεδόν απαραίτητο με πάνω από 2 επιβάτες. Το Mazda 2 είναι ένα από τα λίγα αυτοκίνητα της κατηγορίας που διατηρούν το ευχάριστο χαρακτήρα στο κομμάτι της οδήγησης. Έρχεται με νέα στοιχεία στον εξοπλισμό του, αλλά και τη βοήθεια της υβριδικής τεχνολογίας για να παραμείνει επίκαιρο, με την τιμή του να ξεκινά από τα 16.976 ευρώ για τη βασική έκδοση των 90 ύπων.